εικόνες απαράμιλης ομορφιάς. Ένας μαγευτικός κόσμος ξεδιπλώνεται κάτω από το νερό. Από τη Χαλκιδική ως το Καστελόριζο, το Αιγαίο φιλοξενεί χιλιάδες θησαυρούς. Οικότοποι όπως τα λιβάδια Ποσειδονίας, σπόγγι, κοράλια και απειλούμενα είδη ψαριών. Ομάδα 35 Ελλήνων και ξένων ερευνητών πραγματοποίησε μια μεγάλη σε έκταση καταγραφή των υποβρύχιων θησαυρών του Αιγαίου. Να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών που θα έχει ένα διπλό στόχο, αφενός με την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου να μπορέσει να συμβάλλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα μας. Το ερευνητικό πρόγραμμα ονομάζεται Μαρίσκα και συνεργάστηκαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια στο οποίο εργαστήκαμε ήταν στο να χαρτογραφήσουμε κατά κάποιον τρόπο τις ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Η επιβάρυνση του θαλάσσιου οικοσυστήματος από την ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ορατή. Αποτελεί υποχρέωση της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει στη δημιουργία θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Πρόκειται στην ουσία για την κατανομή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές για την επίτευξη οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων.